Είναι η περίπτωση που θα μιλήσουμε τώρα είναι οι επεξεργαστές που βρίσκονται στα κινητά μας και στους υπολογιστές μας. Μάλιστα. Δεν είχαμε παρόμοιο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον αυτό που θα συζητήσουμε τώρα ίσως είναι το μεγαλύτερο και το πιο επικίνδυνο σε σχέση με τα άλλα κενά ασφαλείας που συζητούσαμε στο παρελθόν. Διότι έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του επεξεργαστή. Δηλαδή. Ένας επεξεργαστής που βρίσκεται στο κινητό μας ή στον υπολογιστή μας, θεωρείται ότι ό,τι του πούμε κάνει. Το λογισμικό το οποίο τρέχει η συσκευή μας είναι χτισμένο να διαχωρίζει την ασφάλεια και τη χρήση του χρήστη και του λειτουργικού συστήματος σε ένα σημείο που μπορεί ένας χρήστης να νιώθει άνετα να χρησιμοποιεί κωδικούς, να βάζει κάποια προσωπικά δεδομένα ή να έχει κάποιες πληροφορίες σε ένα σημείο του κινητού, το οποίο να μην είναι προσβάσιμες από έναν απλό χρήστη που δεν έχει πρόσβαση στη συσκευή. Το τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση είναι ότι οι επεξεργαστές μπορούν να έχουν κάποια υπόδειξη από έναν κακόβουλο λογισμικό, το οποίο να τους παραδώσει πληροφορίες που δεν πρέπει. Για παράδειγμα, εάν το τηλέφωνο μας έχει μέσα κωδικούς και κατεβάσουμε έναν πρόγραμμα από οπουδήποτε, από μια ιστοσελίδα. Πρόγραμμα εννοείται εφαρμογή. Ναι, ή στο κινητό ή στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να μπούμε σε μια σελίδα και να μας βγει μια υπόδειξη να κατεβάσουμε δίθεν ένα πρόγραμμα που κάνει κάτι. Και συνήθως έτσι την παθαίνουν οι περισσότεροι, διότι εύκολα μπορεί κάποιος να ξελαστεί από μια ιστοσελίδα που λέει άλλα και παραδίδει άλλα. Ναι. Στο κινητό το ίδιο. Μπορεί να μας δείξει ότι κατεβάζουμε ένα παιχνίδι, αλλά στην ουσία μέσα στο παιχνίδι να υπάρχει κάτι κακόβουλο το οποίο να μην φαίνεται. Και να κάνει κάτι το οποίο θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Μέχρι τώρα, αναλόγως και της συσκευής και της έκδοσης του λογισμικού που υπάρχει στη συσκευή, μπορούσε κάποιος να αναβαθμίσει το λογισμικό του για να κλείσει κάποια κενά ασφαλείας. Αυτό το κενό ασφαλείας είναι στον επεξεργαστή. Άρα υπάρχει από καιρό το πρόβλημα, απλά τώρα ανακαλύφθηκε. Τι γίνεται? Ένα πρόγραμμα που δεν έχει πρόσβαση, παράδειγμα ένα παιχνίδι, που δεν έχει πρόσβαση στο email μας. Ναι. Το email μας έχει τους κωδικούς μέσα. Ναι. Με αυτόν το κενό που δημιουργήθηκε σήμερα, που συζητούμε τώρα, μπορεί αυτό το πρόγραμμα να ξεγελάσει τον επεξεργαστή, την ώρα που δουλεύει, να του πει, ξέρεις, θέλω να μου δώσεις τους κωδικούς αυτού του προγραμμάτος ή να μου δώσεις πληροφορίες από τη μνήμη, οι οποίες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση έναν τρίτο πρόγραμμα. Άρα τι κάνουμε? Ωραία. Η μόνη λύση προς το παρόν είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αναλόγως συσκευής. Για παράδειγμα, αν είναι κινητό Android υπάρχουν χιλιάδες εκδόσεις. Ή Apple που είναι iOS. Στα iOS γίνονται τόματα για αναβαθμίσεις. Στα Android είναι αναλόγως συσκευής, μοντέλου, χρονολογίας που αγοράστηκε. Μάλιστα. Και αν υπάρχει αναβαθμίση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στις πλήστες συσκευές Android πλέον δεν βγαίνουν αναβαθμίσεις. Γιατί? Διότι δεν ακολουθούν το ίδιο μοντέλο με την Apple που έχει τουλάχιστον 5 χρόνια ζωής μια συσκευή και τότε φροντίζουν να υπάρχει μια αναβαθμίση. Άρα ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες για τα θέματα αναβαθμίσεων. Όπου είναι τόσο σημαντικές που αν δεν τις κάνουμε, τότε είναι σαν να αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το κενά ασφαλείας, πέραν από εμάς τους απλούς καταναλωτές, επηρεάζει και, για παράδειγμα, κυβερνητικές υποδομές, κυβερνητικές εγκαταστάσεις ή λογισμικά μεγάλων εταιριών. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει εκτεταμένο πρόβλημα ή έχει να κάνει απλά με τον καθένα από εμάς? Όχι. Είναι σε όλο το φάσμα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξυπηρετητών, servers στο ίντερνετ, ακόμα και εταιρείες όπως την Google και την Amazon, οι οποίοι παρέχουν και υπηρεσίες μέσω των δικών τους servers σε όλο τον κόσμο. Όποιος έχει πρόσβαση, είτε εξ αποστάσεως με χαμηλή πρόσβαση, διότι υπάρχουν διαβαθμίσεις πρόσβασεων σε ένα σύστημα, που σε αφήνει να κάνει ένα πράγμα μόνο, ας πούμε, να συμπληρώσει μια φόρμα ή οτιδήποτε. Με αυτόν τον κενό ασφαλείας είναι σαν να είσαι να έχεις την πιο μεγάλη πρόσβαση. Δηλαδή, μόνο που έχεις πρόσβαση. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα. Μπορεί κάποιος με το να έχει μια απλή πρόσβαση να κατεβάσει, να βγάλει από το σύστημα πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν από πριν. Ασχέτως ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ασφαλείες και λειτουργικά όπως αντιβάιρους και όλα αυτά, αυτό το κενό ασφαλείας επηρεάζει τόσο πολύ το σύστημα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε όλα τα συστήματα να
να διαχωριστούν και να δουν τι αναβαθμίσεις πρέπει να γίνουν. Είτε σε εξυπηρετές, είτε σε μηχανές. Προσοχή σε αναβαθμίσεις σε όλα τα επίπεδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνο, για την παρουσία σου εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.